Καλησπέρα. Εγώ θα σας χαρώ για την αποψή σας παρουσία εδώ πέρα, γιατί πραγματικά δείχνει ότι εμείς έχουμε πέσει το περιθώριο. Όταν λέω εμείς, όχι πολιτική, οποιαδήποτε βαθμίδα, είτε ψηλά είτε χαμηλά. Συγχαρητήρια λοιπόν για άλλη μια φορά. Έχουμε μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή. Και είναι πάρα πολύ σκληρή για συγκεκριμένους λόγους. Συγκεκριμένοι άνθρωποι ενήρισαν εις βάρος της ουσίας, συγκεκριμένοι άνθρωποι ενήρισαν εις βάρος του Δήμου του Μαρτίου και συγκεκριμένοι άνθρωποι θεωρώ ότι λειτουργούν, επειδή θεωρούν ότι λειτουργούν υπέρ του Δήμου της Ιεράπετρας, δυστυχώς κάνουν λάθος. Εγώ δεν θα πω στη λογική γιατί πρέπει ο Δήμος Μαρτίου να έρθει στη Σιτία για λόγους ότι θα χάσουμε κάποια πλεονεκτήματα τα οποία έχει ο Δήμος, δεν ξέρω τίποτε, κάποια πλεονεκτήματα τα οποία αποκτά η Ιεράπετρα. Το ζητούμενο είναι η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη ποια είναι? Ότι οι δημότες του Μακρυγιαλού, η πλειοψηφία των δημοτών του Μακρυγιαλού, έχει εκφραστεί με τα τοπικά συμβούλια, τα οποία εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι είναι η πλειοψηφία των δημοτών, έχουν εκφραστεί υπέρ του Δήμου Σιτίας. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν το δίκαιο αυτό, το δίκαιο των ανθρώπων αυτό να το υπερασπιστούμε. Και δεν πρέπει να πούμε στην λογική εμείς ότι ας αφήσουμε το Δήμο του Μακρυγιαλού να ενεργήσει μοναχώς του, τους δημότες του Μακρυγιαλού να ενεργήσουν μοναχοί τους και συνεπικουρούμενοι από εμάς να κάνουν οποιασδήποτε κινήσεις. Πρέπει λοιπόν να είμαστε μπροστά, να τους βοηθούμε, να πούμε εμείς μπροστά και εμείς έπρεπε να έχουμε μπροστά, διότι δυστυχώς πάλι άλλη μια φορά μου θέλει να τον ύπνο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η απόφαση συγκεκριμένη, αν ξέρετε, λήφθηκε 11 του μήνα, 11 του Μάη. Σήμερα έχουμε 25, έχουμε περάσει 14 μέρες. Στις 14 μέρες αυτές, δυστυχώς, η δημοτική μας αρχή, και το λέω μπροστά στο Δήμαρχό μας, ολιγόρησε. Δυστυχώς. Σε άλλα ζητήματα πήγαμε στο τραπέζι πάνω και φωνάζαμε. Αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά, επειδή για τον οποιοδήποτε λόγο καθένας μας δεν ήθελε να μιλήσει, δεν ξέρω εγώ για τους λόγους προσωπικούς ή ιδιωτελείς, δεν ξέρω τι, ολιγόρησαμε. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν γίνει κινητοποιήσεις, να έχουν γίνει οι ενέργειες εκείνες οι οποίες θα δείχνανε πραγματικά ότι είμαστε μια γροθιά και ότι έχουμε κυρμή. Αυτοί που απεργάζονται τα σχέδια αυτά είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι οι ίδιοι, αγαπητοί μου, οι οποίοι τόσα χρόνια φωνάζουν για το έλλειμμα του Μούλα Σουτήρου και δυστυχώς κανείς δεν παίρνει τη στην πλάτη. Και είναι όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τη δουλειά στην πλάτη μας και δυστυχώς εμείς τα ανεχόμαστε. Και επειδή γνωρίζουμε ότι τα ανεχόμαστε, γι' αυτό συνεχίζουμε. Αν θέλω να σας πληροφορώ ότι εμείς δεν θα ήμασταν μονεκτικοί, ότι εμείς αντιδρούσαμε, ότι ήμασταν δυναμικοί, δεν θα έγινε καν η διαδικασία αυτή στο νου τους να σκεφτούν ότι έπρεπε να κάνουν τέτοια πράγματα. Εγώ επειδή θέλω να είμαι σαφής και επειδή έχει περάσει πάρα πολύ καιρός. Είχαμε κάνει μια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο στο προηγούμενο, το οποίο είχε την προηγούμενη Κυριακή. Πριν από μια εβδομάδα είχαμε πει ότι δυστυχώς αυτοί μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν ούτε με επιστολές, ούτε με δημοκρατικές διαδικασίες, ούτε με σεβασμό, ούτε με τίποτα. Είναι ανήθικοι και πρέπει λοιπόν και εμείς να είμαστε αντίστοιχα ανήθικοι απέναντι τους. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πράγματα τα οποία να τους δούξουν και ποια πράγματα τους δούξουν. Όταν δούνε ότι επικοινωνιακά θα φανούνε, όταν δούνε ότι επικοινωνιακά θίγονται, τότε θα καταλάβουν κάποια πράγματα. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούν όλο ο κόσμο, να κινητοποιηθούν τα ΜΜΕ, να κινητοποιηθούμε όλοι, ούτω ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε και να κάνουμε πράγματα τα οποία να φανούν ότι έχουμε κάποιο αντίκτυπο. Είχαμε προτείνει λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Αθελινόλατος είναι ένας μοχλός πίεση, θεωρώ, τον οποίο μπορώ να ξεχνιόμαστε. Είναι στα όρια των δίκτυων που μετέπει καθ' την ουσία όπως πρόκειται να γίνει. Μπορούμε λοιπόν κάλλιστα να κλείσουμε το μακρύ τον παρατερινόλατο, ούτως ώστε να υπάρχει ένας μοχλός πίεσης όλη τη Δύση. Εμείς είχαμε θέσει τη διάθεση των παρακτήσεων μας στην υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις ώστε να καταλάβουν πραγματικά ότι δεν καθόμαστε, ότι δεν κοιμόμαστε και ότι είμαστε ενεργοί ως συνέχεια. Πρέπει απόψε λοιπόν να αποφασιστούν είναι ήδη αργά. Έχουμε δύο μέρες ακόμη. Δεν αλλάζει τίποτα σε δύο μέρες. Πρέπει απόψε αμέσως να αποφασιστούν κάποια πράγματα και από απόψε πραγματικά να ξεκινήσουν κάποιες συνειδητοποιήσεις. Ευχαριστώ.